το εργαστήριο αναλυτικής χημείας και η ομάδα μας ασχολείται πολλά χρόνια τώρα με την ανάδειξη της ποιότητας των τροφίμων εθνικής προτεραιότητας όπως λέω. Φυσικά το νούμερο ένα τρόφιμο που ασχοληθήκαμε είναι το ελαιόλαδο και μάλιστα το λεσβιακό ελαιόλαδο και οι βρόσιμες ελιές. Πολύ πριν από το 2015 ε, είχαμε ξεκινήσει την ανάπτυξη τέτοιων μεθόδων για τον ενδελεχή, όπως λέμε, χαρακτηρισμό των προϊόντων της ελιάς, ε, είχε ε, γίνει ε, μια πρώτη καταγραφή της ποιότητας έως το 15-16, που ανέδειξε ουσιαστικά για πρώτη φορά μέσα από βιβλιογραφία και πειραματικά αποτελέσματα την εξαιρετική ποιότητα του ελαιολάδου μας. Μέχρι τότε. Οι αναφορέ στη βιβλιογραφία ήταν ελάχιστε για την Κολοβίγια, για την αδραμτιανή και μάλιστα με υποτιμητικά στοιχεία. Αυτό λοιπόν που καταφέραμε μέσα από αυτό το πρόγραμμα που ξεκίνησε βέβαια το 17 18 ήταν να χαρτογραφήσουμε στην ουσία την παραγωγική διαδικασία και να δώσουμε στοιχεία που δεν υπάρχουν για κανένα άλλο λάδι και για καμία άλλη ποικιλία στον κόσμο. Είναι τόσο πολλά τα στοιχεία που έχουμε βγάλει... για αυτή την παραγωγική δυνατότητα του νησιού μας... για αυτές τις δύο ποικιλίε που θα δημοσιεύουμε για τα επόμενα χρόνια... όλα αυτά τα ευρήματα... και θα, προουθού, και θα συνεχίσουμε να προωθούμε το ελαιόλαδο. Πού βρισκόμαστε λοιπόν σήμερα... βρισκόμαστε στην ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος... έχουμε χαρτογραφήσει την ποιότητα τόσο του ελαιολάδου, όσο και της βρόσιμης ελιάς, αλλά όσο και των παραπροϊόντων, κυρίως των φύλων της ελιάς, έχει γίνει μεγάλη προώθηση αυτής της ποιότητας στην διεθνή βιβλιογραφία, αλλά και στο εσωτερικό, όπου ε, αναδείχθηκε μέσα από συγκεκριμένες παρεμβάσεις, ομιλίες και webinars, το διαδίκτυο δηλαδή, ε, από των ομιλών, η ποιότητα του ελαιολάδου ήδη πάρα πολλοί ε, συντοπίτες μας που ε, τυποποιούν και εξάγουν το προϊόν χρησιμοποιούν αυτά τα δεδομένα μαζί με τις εξαγωγές τους για την πρόθεσή τους ε, ταυτόχρονα εγκαταστήσαμε στο κάτω τρίτο σε συνεργασία με τον ελγό Δήμητρα ε, όργανα τα οποία θα μας επιτρέψουν να κάνουμε όλες αυτές τις αναλύσεις στο κατ' Το ΕΚΠΑ ε, έχει προσλάβει ήδη δύο άτομα, μία βιολόγο και μία χημικό, ε, που είναι από το νησί μας και θα πάνε και θα στελεχώσουν το εργαστήριο και θα χρησιμοποιήσουν αυτόν τον εξοπλισμό. Και... Έχουμε κάνει μια συμφωνία με τον Ελγό Δήμητρα να συνεχίσουμε από κοινού αυτή την προσπάθεια της ανάδειξης των ε, τέλειων χαρακτηριστικών, θα έλεγα εγώ, αυτών των ποικιλειών. Έχουμε μελετήσει τις αγρονομικές συνθήκες και τις συνθήκες του ηλιοτριβείο για να παράγεται προϊόν υψηλής ποιότητας από χρονιά σε χρονιά παρόλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι συντοπίτε μας αγρότες ε, και ταυτόχρονα έχουμε κάνει μία πρόταση και περιμένουμε την ανταπόκριση της περιφέρειας για την ίδρυση ενός Ινστιτούτου προώθησης λεσβιακού ελαιολάδου το οποίο Ινστιτούτο αυτό θα χρησιμοποιήσει όλα αυτά τα δεδομένα που έχουμε παράξει μέσα από αυτή την έρευνα που έχουμε κάνει και θα με εργαλεία σύγχρονου marketing θα, συ, θα συμβάλλει στην περαιτέρω προώθηση ε, των εξαγωγών των προϊόντων μας. Ε, είναι ένα σημαντικό βήμα αυτό που πρέπει να γίνει, διότι όλα αυτά που έχουμε παράξει, όλα, όλα αυτά τα δεδομένα, όλη αυτή η τεκμηρίωση που λέμε πρέπει να περάσει και στο επίπεδο της επιχειρηματικότητας. Και είναι πλέον όριμο το έδαφος να γίνει αυτό. Ήδη δηλαδή το έχουμε κάνει με παρεμβάσεις δικές μας, αλλά είναι αλλιώς να το αναλάβει μία επιχειρηματική ομάδα με σύγχρονες μεθόδους μάρκετινγκ που θα δώσει τεράστια προώθηση στο δικό μας το προϊόν. Ταυτόχρονα έχουμε θέσει τις δυνατότητές μας στις, στην υπηρεσία της περιφέρειας Έχουμε τεράστιε αναλυτικέ δυνατότητε και έχουμε δουλέψει πάρα πολύ τόσο στο μέλι, όσο και στα γαλακτοκομικά προϊόντα, στα γαλακτοκομικά, όταν λέω, το γάλα και τη φέτα, για την ανάδειξη τη ποιότητα σε εθνικό επίπεδο, μια και είμαστε από απ τι πιο σπουδαίε ομάδε στον χώρο αυτό που λέμε μοριακού χαρακτηρισμού τροφίμων. Και επειδή τρέχει τώρα ένα τέτοιο πρόγραμμα εθνικής εμβέλειας ε, που μπορούμε αυτή τη στιγμή να συνεισφέρουμε σε αυτή την προώθηση των τοπικών μας προϊόντων, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να μαζί με τον ελγό να προωθήσουμε και τα δικά μας τα προϊόντα μέσα από αυτό το εθνικό δίκτυο. Πότε να περιμένουμε την απάντηση της περιφέρειας? Νομίζω ότι δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια να περιμένουμε, διότι η προγραμματική περίοδος αυτή τελειώνει σχεδιάζεται ήδη η επόμενη. Επομένως θα πρέπει αυτό το διάστημα, τον επόμενο μήνα, να ληφθεί η απόφαση.